Από αυτά τα εδάφια βλέπω πω οι δύο ενσαρκώσει του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία τη ενσάρκωση. Σωστά. Ναι. Αυτά τα λόγια είναι πράγματι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπο δεν τα κατανοεί αυτό. Ναι. Αναφορικά με τι δύο ενσαρκώσει του Θεού για την ολοκλήρωση τη ενσάρκωση, υπάρχουν αυτοί που δεν κατανοούν επειδή λείπει η εμπειρία και δεν καταλαβαίνουν. Mm. Η αλήθεια της ενσάρκωσης είναι πράγματι βαθιστόχαστη. Χρειάζονται αρκετές κοινωνίες για την κατανόηση. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται πως δεν κατανοούμε τη σημασία των δύο ενσαρκώσεων του Θεού. Ναι, ναι. Για να κατανοήσουμε το γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε και μάλιστα δύο φορές για αυτή την πλευρά της αλήθειας Ας δούμε δύο εδάφια του Παντοδύναμου Θεού. Εντάξει. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Η σημασία της ενσάρκωσης είναι ότι ένας συνηθισμένος, απλός άνθρωπος εκτελεί το έργο του ίδιου του Θεού. Ότι δηλαδή, ο Θεός εκτελεί το θεϊκό του έργο στην ανθρώπινη φύση και συνεπώς συντρίβει τον σατανά. Ενσάρκωση σημαίνει πως το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώνεται» δηλαδή ο Θεός ενσαρκώνεται. Το έργο που επιτελεί στη σάρκα είναι το έργο του πνεύματος, το οποίο μετέπειτα εισέρχεται μέσα στη σάρκα και εκφράζεται μέσα από τη σάρκα. Αμήν. Κανείς εκτός από τη σάρκα του Θεού δεν μπορεί να εκπληρώσει τη διακονία του ενσαρκωμένου Θεού. Δηλαδή, μόνο η σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού Μονάχα αυτή η επωνομαζόμενη κανονική ανθρώπινη φύση και κανένας άλλος δεν μπορεί να εκφράσει το θείο έργο. Το ότι εκείνος κατήχε κανονική ανθρώπινη φύση αποδεικνύει πως ήταν Θεός ενσαρκωμένος. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε μια κανονική διαδικασία ανθρώπινης ανάπτυξης δείχνει πως εκείνος ήταν μια κανονική σάρκα και επιπλέον το έργο του είναι επαρκής απόδειξη πως εκείνος ήταν ο λόγος του Θεού. Το πνεύμα του Θεού που ενσαρκώθηκε. Ο Θεός ενσαρκώνεται εξαιτία των αναγκών του έργου. Με άλλα λόγια, αυτό το στάδιο του έργου πρέπει να γίνει στη σάρκα, να γίνει με κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η προϋπόθεση προκειμένου ο λόγος να ενσαρκωθεί, προκειμένου ο λόγος να εμφανιστεί στη σάρκα. Αυτή είναι η αλήθεια για τις δύο ενσαρκώσεις του Θεού. Αμήν. Αμήν. Υπέροχα Α. λόγια. Τώρα ας γυρίσουμε στη σελίδα 1372. Εντάξει. Εντάξει. Αδελφέ, θα ήθελα να διαβάσω. Εντάξει. Γιατί λέω ότι η έννοια της ενσαρκώσεως δεν ολοκληρώθηκε με την περάτωση του έργου του Κυρίου Ιησού διότι ο λόγος δεν ενσαρκώθηκε εντελώς. Αυτό που έκανε ο Ιησούς ήταν μονάχα ένα μέρος του έργου του Θεού μέσα στη σάρκα. Εκείνος έκανε μόνο το έργο της λύτρωσης και δεν κέρδισε ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό, ο Θεός ενσαρκώθηκε για μια ακόμη φορά τις έσχατες ημέρες. Αυτό το στάδιο του έργου Πραγματοποιείται επίσης μέσα σε μια συνηθισμένη σάρκα. Γίνεται από ένα εντελώς κανονικό ανθρώπινο όν, του οποίου η ανθρώπινη φύση δεν είναι υπερβατική. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει γίνει ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο όν και είναι ένα άτομο του οποίου η ταυτότητα είναι αυτή του Θεού. Ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο όν, μια ολοκληρωμένη σάρκα που εκτελεί το έργο. Αμήν, εντάξει, αρκετά προ το παρόν. πόσο Αμή. σπουδαία είναι η ε, Ενσάρκωση. Η ναι. ενσάρκωση είναι πολύ σημαντική. Συμφωνώ. <στοί> αν δεν την αποκάλυπτε ο παντοδύναμο Θεό, δεν θα την κατανοούσαμε. Σωστά. Τελικά, αν μόνο διαβάζουμε τη βίβλο και ακούμε κηρύγματα, δεν θα καταλάβουμε την αλήθεια και το μυστήριο τη ενσάρκωση. Σωστά. Πολύ σωστά. Από αυτά τα εδάφια, βλέπω πω οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία τη ενσάρκωση. Σωστά. Ναι. Αυτά τα λόγια είναι πράγματι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν τα κατανοεί εύκολα. Ναι. Αδελφέ Λίν, οι δύο ενσαρκώσεις είναι η ολοκλήρωση της σημασίας της ενσάρκωσης. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Παρακαλώ, κοινωνήστε μαζί μας. Ναι. ναι. Παρακαλώ, ναι. Κοινωνήστε, ναι. Μαζί. κοινωνήστε Μαζί μα. μας. Παρακαλώ. Ο λόγος του παντοδύναμου Θεού αποκάλυψε τη σημασία και το μυστήριο της ενσάρκωσης. Διαβάζοντας τα λόγια του παντοδύναμου Θεού, γνωρίζουμε ότι η ενσάρκωση σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού ντύθηκε με σάρκα και μετατράπηκε σε ένα συνηθισμένο άτομο για να κάνει το έργο του Θεού. Mm. σωστά. Ο ενσάρκωμένο Θεό πρέπει να έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Πρέπει να δουλεύει και να μιλάει με κανονική ανθρώπινη φύση. Και όταν κάνει θαύματα, γίνονται με κανονική ανθρώπινη φύση. Εξωτερικά, η ενσάρκωση μοιάζει κανονική. Φαίνεται να κάνει το έργο του σαν ένα μέσο άνθρωπο. Εάν δεν είχε κανονική ανθρώπινη φύση και δεν εργαζόταν με την ανθρώπινη φύση του, δεν θα ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ναι. Η ενσάρκωση σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού έγινε σάρκα. Με την κανονική ανθρώπινη φύση αυτό εκφράζει την αλήθεια και κάνει το έργο του Θεού, λυτρώνοντα και σώζοντα την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η σημασία τη ενσάρκωση. Oh. Oh. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Ναι. 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 Για να δούμε ποια είναι η σημασία των δύο ενσάρκώσεων. Ναι. 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 Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού έχουν ολοκληρώσει τη σημασία της ενσάρκωσης. Ολοκλήρωσαν το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου και ολοκλήρωσαν το σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Αυτή είναι η σημασία των δύο ενσαρκώσεων του Θεού. Αμήν. Αμήν. Τώρα δόξα καταλάβαμε δόξα πιο, δόξα δόξα πιο καθαρά. καθαρά, καθαρά. στον Κύριο. Ναι. Πρέπει πιο όλοι καθαρά. να ξεκαθαρίσουμε ότι ο σκοπός της πρώτης ενσάρκωσης ήταν να κάνει το έργο της λύτρωσης και να ανοίξει τον δρόμο για την κρίση στις έσχατες ημέρες. Έτσι, η πρώτη ενσάρκωση του Θεού δεν ολοκλήρωσε τη σημασία της ενσάρκωσης. Mm. Ο σκοπός της δεύτερης ενσάρκωσης είναι να κάνει το έργο της κρίσεως και να καταφέρει να αποσπάσει απόλυτα την ανθρωπότητα από τα χέρια του σατανά να ανακουφίσει την ανθρωπότητα από τη σατανική της διάθεση, να την ελευθερώσει από την επιρροή του σατανά, έτσι ώστε να επιστρέψει στον Θεό. Αμήν. Φαίνεται ότι όντω έτσι είναι. Το Θεό. Ο παντοδύναμος Θεός εξέφρασε όλη την αλήθεια για τον εξαγνισμό της ανθρωπότητας. Ολοκλήρωσε όλο το έργο που έχει κάνει ο Θεός στην σάρκα και εξέφρασε όλα όσα ο Θεός έπρεπε να εκφράσει με την ενσαρκωμένη σάρκα. Αμήν. Μόνο έτσι ολοκλήρωσε το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου. Αμήν. Αμήν. Ας δούμε δύο εδάφια του παντοδύναμου Θεού. Ε, εντάξει. Τι ωραία, θα διαβάσουμε κι άλλο. Ο παντοδύναμος Θεός λέει. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει το λόγο για να κατακτήσει το σύμπαν. Δεν θα το κάνει μέσω της ενσάρκωσής του. Αλλά χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα από το στόμα του Θεού, γίνεται σάρκα για να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν. Δηλαδή να γίνει ο λόγος σάρκα και να είναι η εμφάνιση του λόγου στη σάρκα. Ίσως στους ανθρώπους να φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει κάνει πολύ έργο, αλλά ο Θεός έχει μόνο να εκφωνήσει το Λόγο Του, προκειμένου οι άνθρωποι να πιστούν απόλυτα και να τους προκαλέσει δέος. Χωρίς γεγονότα οι άνθρωποι φωνάζουν και κραυγάζουν. Με το Λόγο του Θεού σιωπούν. Ο Θεός σίγουρα θα εκπληρώσει αυτό το γεγονός, καθώς αυτό είναι το μακρόπνοο σχέδιο του Θεού να εκπληρώσει το γεγονός της άφηξης του Λόγου του στη γη. Αμήν. Αμήν. Αυτό το στάδιο του έργου εκπλήρωσε το εσωτερικό νόημα της φράσης «Ο Λόγος ενσαρκώνεται». Έδωσε βαθύτερο νόημα στη ρίση «Ο Λόγος ή το παρά το Θεό και ο Θεός ή το ο Λόγος». Και σου επιτρέπει να πιστεύεις τη φράση «Εν αρχή ή το ο Λόγος». Με άλλα λόγια, κατά τη στιγμή της δημιουργίας, ο Θεός κατήχε τον Λόγο, ο Λόγος Του ήταν μαζί Του. Και η έσχατη εποχή καθιστά ακόμη πιο σαφή τη δύναμη και την εξουσία του Λόγου Του και επιτρέπει στον άνθρωπο να βλέπει όλον το Λόγο Του, να ακούσει όλον το Λόγο Του. Αυτό είναι το έργο της έσχατης εποχής. Πρέπει να μάθεις τα λόγια του Θεού. Το θέμα δεν είναι να γνωρίζεις τη σάρκα, αλλά να γνωρίζεις τη σάρκα και το λόγο. Αυτού πρέπει να γίνεις μάρτυρας. Αυτό πρέπει όλοι να το γνωρίζουν. Επειδή αυτό είναι το έργο της δεύτερης ενσάρκωσης και η τελευταία φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός συμπληρώνει πλήρως τη σημασία της ενσάρκωσης επιτελεί διεξοδικά και για την ακρίβεια υλοποιεί όλο το έργο του Θεού στη σάρκα και τερματίζει την ύπαρξη του Θεού στη σάρκα. Αμήν. Αμήν. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Ναι. Οι δύο ενσαρκώσεις ναι. του Θεού ολοκλήρωσαν όλο το έργο του Θεού στη σάρκα, mm. δηλαδή το έργο της πλήρους σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι στο μέλλον ο Θεός δεν θα ενσαρκωθεί ξανά. Δεν θα υπάρξει τρίτη ή τέταρτη φορά στο θέμα της ενσάρκωσης. Γιατί το έργο του Θεού στη σάρκα θα έχει ολοκληρωθεί. Έτσι οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης. Αμήν. Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης. Για αυτούς που δεν έχουν βιώσει ακόμα το έργο της κρίσης του Θεού τις έσκατες ημέρες, είναι δυσνόητο. Ναι, πράγματι είναι. Όσοι έχουν είναι. βιώσει το έργο της λύτρωσης στην εποχή της χάριτος, ξέρουν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος. Αλλά λίγοι καταλαβαίνουν ότι το έργο του Κυρίου Ιησού περιοριζόταν στη λύτρωση και ότι δεν κατάφερε το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου. Σωστά! Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κύριος Ιησούς δεν εξέφρασε ολόκληρη την αλήθεια του ενσαρκωμένου Θεού για την ολοκλήρωση της σωτηρίας. Αμήν! Έτσι, ο Κύριος Ιησούς είπε, έτσι πολλά έχω να είπω προ εσά. Mm -hmm. Δεν δίναστε όμω τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε εκείνος, εκείνο, το Στο πνεύμα, πνεύμα τη αλήθεια θέλει να σα οδηγήσει την αλήθεια. Διότι δεν, δεν θέλει η αλήθεια αυτού. Αλλιώ αν θέλει να λύσει. Και, και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αμήν. Είναι πολλέ οι αλήθειε που εκφράζει με το δεύτερο ερχομό του στι έσχατε ημέρε. Ναι. Η συναναστροφή τους συμφωνεί απόλυτα με τα λεγόμενα της βίβλου. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε ως Υιός του ανθρώπου, ο παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών. Ο Θεός έχει φτάσει για το έργο της κρίσεως. Ναι. Εκφράζει την ολότητα της αλήθειας που θα σώσει την ανθρωπότητα που περιέχεται στο ο λόγος ενσαρκώνεται. Αμήν. Ο ενσαρκωμένος Θεός μιλάει για πρώτη φορά με την ταυτότητα του Θεού ανακηρύσσοντας το λόγο του. Ναι, ναι. Δόξα, δόξα, το Θεό. Το Θεό. Ανακηρύσει το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, εκφράζει το θέλημά Του, επίσης τις απαιτήσεις του Θεού και τον προορισμό του ανθρώπου. Δόξα Αμήν. Το Θεό. Δόξα, το Θεό. δόξα Αμήν. το Θεό. Ας δούμε πώς το εξηγεί ο παντοδύναμος Θεός. Σύμφωνοι. Γυρίστε στη σελίδα 253. Εντάξει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει είναι αποδεκτό να πει κανεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά από τη δημιουργία που ο Θεός απευθύνθηκε σε όλη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στην ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που μίλησε τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την ανθρωπότητα. Ήταν άνευ προηγουμένου. Δόξα Δόξα Θεώ. Θεώ. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές ήταν το πρώτο κείμενο που υπόθηκε από τον Θεό στην ανθρωπότητα, με το οποίο εξέθετε τους ανθρώπους, καθοδηγούσε, έκρινε και μίλησε προσωπικά. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια με τα οποία ο Θεός γνωστοποίησε στους ανθρώπους τα βήματά Του και το μέρος Του, τη διάθεσή Του, αυτό που έχει ο Θεός και αυτό που είναι τις σκέψεις του και τις ανησυχίες του για την ανθρωπότητα. Αμήν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές ήταν οι πρώτες ομιλίες που ο Θεός είπε στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τη στιγμή της δημιουργίας και η πρώτη φορά που ο Θεός χρησιμοποίησε την εγγενή ταυτότητά του για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς του στην ανθρωπότητα με λέξεις. Αμήν. Αμήν. Δόξα, Δόξα τω το Θεώ! Το Θεό. Ναι. Αυτό γίνεται διότι φέρνω το τέλος της ανθρωπότητας στον κόσμο και από αυτό το σημείο δείχνω ξεκάθαρα όλη μου τη διάθεση μπρος στην ανθρωπότητα, ώστε όλοι όσοι με γνωρίζουν και όλοι όσοι δεν με γνωρίζουν να απολαύσουν τα μάτια τους και να δουν ότι έχω πράγματι έρθει στον ανθρώπινο κόσμο. Έχω έρθει στη γη όπου τα πάντα πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Είναι η μοναδική μου ομολογία από τότε που δημιούργησα την ανθρωπότητα. Ήθε να δίνατε αναπόσπαστα την προσοχή σας στην κάθε κίνησή μου, διότι το ραβδί μου πλησιάζει ξανά κοντά στην ανθρωπότητα, σε όλους εκείνους που μου αντιστέκονται. Αμήν! Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεώ! Ο λόγος πολύ του σωστά. Παντοδύναμου α, Θεού α, είναι α, πολύ α, ξεκάθαρος. Πράγματι. Αδέλφια μου. Φαίνεται πως κάνοντας το έργο της κρίσεως, ο παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει μεγάλο μέρος της αλήθειας. Δεν έχουμε ιδέα πόσα πολλά έχουμε χάσει. Ναι. Εάν τον είχαμε αποδεχθεί νωρίτερα, θα γνωρίζαμε την αλήθεια. Ναι. ναι. Αδελφοί μου, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τη σημασία των δύο ενσαρκώσεων. Ναι, ναι. το Θεό. Αν και ο λόγος του παντοδύναμου Θεού είναι ξεκάθαρος, ναι. αυτή είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε καμία εμπειρία. Ναι. Καταλαβαίνουμε τόσο λίγα. Σχετικά με αυτή την αλήθεια, θα μπορούσατε να κοινωνήσετε περισσότερο για μα. Ναι. ναι. Παρακαλώ, Στο παρελθόν γνωρίζαμε τόσα λίγα. Ναι. Αδελφοί μου, κοινωνήστε λίγο ακόμα για μα. Ναι, ναι. Ναι. ναι, ναι. ναι. Κοινωνήστε. κοινωνήστε. Αναφορικά με τι δύο ενσαρκώσει του Θεού για την ολοκλήρωση τη ενσάρκωση, υπάρχουν αυτοί που δεν κατανοούν. Επειδή λείπει η εμπειρία και δεν καταλαβαίνουν. Mm. Η αλήθεια της ενσάρκωσης είναι πράγματι βαθιστόχαστη. Χρειάζονται αρκετές κοινωνίες για την κατανόηση. Ναι, ναι, ναι. Ας πάμε στις λεπτομέρειες του έργου που υλοποιήθηκε κατά τι ενσαρκώσεις. Υπέροχα. Υπέροχα. Στην πρώτη ενσάρκωση ο Θεός για το έργο της λύτρωσης έκανε πολλά θαύματα. Όλοι το γνωρίζετε αυτό, σωστά. Το γνωρίζουμε. Ναι, σωστά. Δηλαδή, τι θαύματα. Με τα πέντε καρβέλια ψωμί και δύο ψάρια. Σωστά. Ναι ηρέμησε τον άνεμο με το λόγο του. Αυτός ποιον ανέστησε. Ανέστησε τον Λάζαρο. <laughs> 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 σωστά. Και ο Κύριος Ιησούς νίστεψε και μπήκε σε πειρασμό για 40 μέρες. Ναι, σωστά. Περπάτησε στη θάλασσα κλπ. Ναι, Πολύ ναι, σωστά. Επειδή η σάρκα του Κυρίου έκανε θαύματα και μεταμορφώθηκε στο βουνό, Σύμφωνα με εμάς τους ανθρώπους, παρότι ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε, κατήχε υπερφυσικές δυνάμεις Διέφερε από τον μέσο άνθρωπο και τα θαύματα Τον ακολουθούσαν παντού. Σωστά. Επίσης, ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε μόνο το έργο της λύτρωσης. Εξέφρασε μόνο την αλήθεια του έργου της λύτρωσης. Εξέφρασε τη διάθεση του Θεού για συμπόνια και αγάπη. Mm. Δεν εξέφρασε όλη την αλήθεια για το έργο της κρίσεως και της σωτηρίας. Mm. Και δεν εξέφρασε στον άνθρωπο τη δίκαιη, άγια και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Οπότε, η πρώτη ενσάρκωση δεν ολοκλήρωσε τη σημασία της ενσάρκωσης. Mm. Όπως λέει ο παντοδύναμος Θεός, το έργο του Ιησού εκπλήρωσε μόνο την ουσία του ο λόγος ή το παρά το Θεό. Η αλήθεια του Θεού ήταν με το Θεό και το πνεύμα του Θεού ήταν με τη σάρκα, αναπόσπαστο στοιχείο. Δηλαδή, η σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού ήταν μαζί με το πνεύμα του και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο ενσαρκωμένος Ιησούς ήταν η πρώτη ενσάρκωση του Θεού. Αμήν. Η ενσάρκωση του Θεού τις έσχατες ημέρες διαφέρει από την πρώτη ενσάρκωση. Στη δεύτερη ενσάρκωση, ο Θεός δεν έχει κάνει θαύματα, δεν είναι υπερφυσικός. Εξωτερικά φαίνεται σαν ένας κανονικός άνθρωπος, κάνοντας το έργο του και εκφέροντας το λόγο του Θεού πρακτικά. Εξέφρασε την αλήθεια για να κρίνει, να εξαγνίσει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Αμήν. Ναι, 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 ναι. Αποκάλυψε όλα τα μυστήρια του διαχειριστικού σχεδίου του Θεού και εξέφρασε τη δίκαιη και άγια διάθεση του Θεού, όλα όσα ο Θεό είναι και έχει, το θέλημα του Θεού, καθώ και τι απαιτήσει τι οποίε έχει από του ανθρώπου. Αμήν. Επίση, ναι, ναι, ναι. έκρινε και εξέθεσε τη σατανική φύση και τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου που αντιστέκεται στον Θεό και κάνοντάς το, κατέκτησε, οδήγησε στην τελείωση, εξέθεσε και εξάλληψε τους ανθρώπους ανά είδος. Αμήν. Το έργο της κρίσεως είναι πολύ ουσιαστικό. Ναι, μόνο το έργο της κρίσεως του Θεού αποκαλύπτει τον άνθρωπο. Ναι. Όλη η αλήθεια ναι. με την οποία Σωστά. πρικίζει ο Θεός τον άνθρωπο, εκφράζεται από την κανονική ανθρώπινη φύση της σάρκας του. Ναι. ναι. Δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό. Όλοι βλέπουμε ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος που λέει και κάνει το έργο του. Ναι. Αλλά τα λόγια που λέει ο Χριστός είναι όλη η αλήθεια. έχουν εξουσία και δύναμη μπορούν να εξαγνίσουν και να μας σώσουν. Αμήν. Αμήν. Δόξα Αμήν. το Θεό. Δόξα το Θεό. Από τον λόγο του Χριστού, ο οποίος κρίνει και εκθέτει την αλήθεια για την ανθρώπινη διαφθορά, βλέπουμε πως ο Θεός ισχωρεί στα έγκατα του ανθρώπου και τον παρατηρεί πόσο θεός μας κατανοεί. Ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τη δίκαιη, άγια και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Αμήν. 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 Δόξα Δόξα το, το Θεό. Θεό. Δόξα το Θεό από την επίπληξη και την προτροπή του Χριστού λάβαμε τη συμπόνια και το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Αμήν. Από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μιλάει και εργάζεται, φτάσαμε στο να εκτιμήσουμε την παντοδυναμία και τη σοφία, τις ειλικρινείς προθέσεις του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, την αγάπη του Θεού και τη λύτρωση του ανθρώπου. Αμήν. Από τον, Θεό. Ναι. Από τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός μεταχειρίζεται τα πάντα. Είδαμε ότι η ευχαρίστηση, ο θυμός, η λύπη και η χαρά του Θεού είναι όλα θετικά πράγματα. Είναι η έκφραση της διάθεσης του Θεού και εκδηλώσεις της ουσίας της ζωής του Θεού. Αμήν! Από τον Λόγο και το έργο του Χριστού βλέπουμε πόσο ο Θεός είναι ύψιστος και υπέροχος, ταπεινός και κρυμμένος έχουμε κατανόηση και γνώση της αρχικής διάθεσης του Θεού, αλλά και του αληθινού του προσώπου. Και έτσι αναπτύσσουμε δίψα για την αλήθεια, φόβο Θεού στην καρδιά. Αγαπάμε και υπακούμε αληθινά τον Θεό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του λόγου και του έργου της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού σε εμάς. Αμήν. Άντε, το το Ο λόγος και το έργο της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού δείχνουν στον άνθρωπο όχι μόνο την ενσάρκωση, αλλά και το γεγονός της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού τα καταφέρνει όλα. Αμήν. Αυτή η κανονική σάρκα είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος της Αλήθειας. Αμήν. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αμήν. Είναι η εμφάνιση του αληθινού Θεού. Αμήν. Δόξα Το Θεό. Μόνο με την εμφάνιση του παντοδύναμου Θεού και το έργο του ολοκληρώθηκε η σημασία τη ενσάρκωση. Αμήν. Αμήν. Αν δεν είχαμε ακούσει αυτή Αμήν. την κοινωνία εδώ σήμερα, δεν θα είχαμε Λίξα. καταλάβει. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Αμήν. Α διαβάσουμε ακόμα δύο εδάφια. Λίξα. 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 Έτσι ώστε η κατανόηση αυτή τη αλήθεια να γίνει πιο ξεκάθαρη. Εντάξει. Α πάμε στη σελίδα 1040. Εντάξει. Αδερφελίν, θα διαβάσω εγώ. Ωραία. Αυτό το στάδιο του έργου εκπλήρωσε το εσωτερικό νόημα της φράσης «Ο Λόγος ενσαρκώνεται». Έδωσε βαθύτερο νόημα στη ρίση «Ο Λόγος είτο παρά το Θεό και ο Θεός είτο ο Λόγος». Κατά τη διάρκεια της εποχής της Βασιλείας, ο ενσαρκωμένος Θεός μιλάει με λόγια για να κατακτήσει όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. «Αυτός είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται». Ο Θεός έρχεται τις έσκατες ημέρες για να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Δηλαδή να έχει επιτύχει την πραγματική σημασία του λόγου που ενσαρκώνεται. Μιλάει μόνο με λόγια και σπάνια υπάρχει εμφάνιση γεγονότων. Αυτή είναι η ίδια η ουσία του λόγου που ενσαρκώνεται. Και όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει τον λόγο του, αυτή είναι η ενσάρκωση του λόγου. Και είναι ο λόγος που εισέρχεται στην σάρκα. Αμήν. Εν αρχή είτο ο λόγος, και ο λόγος είτο παρά το Θεό, και Θεός είτο ο λόγος, και ο λόγος έγινε σάρξ. Αυτό το έργο της ενσάρκωσης του λόγου στη σάρκα είναι το έργο που ο Θεός θα ολοκληρώσει τις έσχατες ημέρες και είναι το τελευταίο κεφάλαιο ολόκληρου του διαχειριστικού σχεδίου του. Και έτσι ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη και να εκδηλώσει τα λόγια του στη σάρκα. Αμήν. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, αυτό που θα επιτευχθεί από τον Θεό, ο τελικός προορισμός του ανθρώπου, εκείνοι που θα σωθούν, και αυτοί που θα καταστραφούν και ούτω καθεξής, αυτό το έργο που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος έχει αναφερθεί με σαφήνεια και όλο υφίσταται προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σημασία του λόγου που ενσαρκώνεται. Τα διοικητικά διατάγματα και το σύνταγμα που είχαν εκδοθεί, αλλά και όσοι θα καταστραφούν και όσοι θα αναπαυθούν, αυτά τα λόγια πρέπει να εκπληρωθούν. Αμήν. Αυτό είναι το έργο που κατά κύριο λόγο επιτελεί ο ενσαρκωμένο Θεό στι έσκατε μέρε. Κάνει του ανθρώπου να καταλάβουν πού ανήκουν εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό και πού ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό. Πώ θα ταξινομηθεί ο λαό και η του. Τι θα συμβεί στο Ισραήλ. Τι θα συμβεί στην Αίγυπτο. Στο μέλλον κάθε ένα από αυτά τα λόγια θα ολοκληρωθεί. Αμήν. Τα στάδια του έργου του Θεού επιταχύνονται. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον Λόγο ως μέσο για να αποκαλύψει στον άνθρωπο τι πρέπει να γίνει σε κάθε εποχή, τι πρέπει να γίνει από τον ενσαρκωμένο Θεό των εσχάτων ημερών και τη διακονία Του που πρόκειται να εκτελεστεί. Και αυτά τα Λόγια όλα εκφέρονται για να επιτευθεί η πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Αμήν! Αμήν. Τι υπέροχο Α, εδάφιο! Τι Υπέροχο Αυτό το Δόξα ήταν στον υπέροχο. κύριο. Σε όλα τα χρόνια τη πίστης, ουδέποτε είχα κατανόηση τη αλήθεια τη ενσάρκωσης. Α, Σουστά. Ναι, σωστά. Ήξερα ότι ο κύριο Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Αλλά αν ο Κύριος Ιησούς ζούσε σήμερα ανάμεσά μας, α, δεν θα τον αναγνώριζα. Α, ναι, συμφωνώ. Α, ναι. Μπορεί και ακόμα εγώ. να φερόμουν Πράγματι. όπως οι Φαρισαίοι, που τον αρνούνταν, του αντιστέκονταν. Μ. Πράγματι γίνατε μάρτυρες του πόσο ενσαρκωμένος παντοδύναμος Θεός εργάζεται παρόμοια με τον Κύριο Ιησού. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά ανίκανοι να αναγνωρίσουν τον Χριστό. Ναι. ναι, ναι. ναι Αυτό έτσι, είναι ναι. αλήθεια. Εάν δεν είχατε γίνει εσείς μάρτυρες του λόγου και του έργου Του, πώς θα είχαμε ακούσει τη φωνή του Θεού και θα είχαμε δει την εμφάνισή Του. Αμήν. Αμήν. Δόξα, Δόξα τω Θεώ. Έχοντας ναι. ακούσει την κοινωνία σας, βλέπουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πραγματικά Αμήν. η ενσάρκωση του Θεού. Αμήν! Ο Λόγος του Θεού, αλήθεια μου, άνοιξε τα μάτια! Κέρδισα τόσα πολλά! Αμήν! Αμήν. Δόξα στον ξέρω, Παντοδύναμο το το Θεό! Δόξα στον Παντοδύναμο το Θεό! Έχοντας διαβάσει αυτά τα εδάφια του Λόγου Του, έχουμε καλύτερη κατανόηση για το πώς οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης. Μαι, ναι. τω Θεώ, σας Έμαθα πολλά ναι. σήμερα. Έχουμε πλέον γνώση του γεγονότος ότι η σωτηρία του ανθρώπου υλοποιείται μέσω του έργου της ενσάρκωσης. Αμήν. Το στάδιο του έργου που διεξήγαγε ο Κύριος Ιησούς ήταν το έργο της λύτρωσης. Οπότε, έχοντας βιώσει το έργο, η γνώση μας ήταν περιορισμένη. Α. Αυτό είναι πράγματι αλήθεια. Ο Παντοδύναμος Θεός ήρθε για να υλοποιήσει το έργο της κρίσεως και εξέφρασε όλη την αλήθεια της δίκαιης κρίσης του Θεού για τη διαφθορά του ανθρώπου. Αμήν! Αυτό επιτρέπει στον άνθρωπο να δει την έμφυτη διάθεσή του και τη δίκαιη και άγια υπόστασή του. Αμήν! Αμήν. Αμήν. Δόξα το Έτσι... Ο ενσαρκωμένος Θεός τις έσκατες μέρες ολοκλήρωσε απόλυτα το έργο του Θεού στη σάρκα. Αμήν. Δόξα το Θεό. Εξέφρασε όλη την αλήθεια που σκοπεύει ο Θεός να εκφράσει στη σάρκα. Αμήν. Εκπληρώνοντας έτσι την ενσάρκωση του Λόγου. Αμήν. Έτσι λοιπόν οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης. Αμήν. 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 Πράγματι. Πράγματι, την ολοκλήρωσαν. Ναι, έτσι οι δύο ενσαρκώσει του Θεού είναι απαραίτητε και αλληλοσυμπληρώνονται. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να πει κανεί ότι ο Θεό ενσαρκώνεται μία φορά. ή ότι μπορεί να ενσαρκωθεί τρει ή ακόμα και τέσσερι φορέ. Ναι, σωστά. Έτσι. Επειδή οι δύο ενσαρκώσει του Θεού έχουν ολοκληρώσει το έργο τη σωτηρίας τη ανθρωπότητα. Ναι. Και έχουν εκφράσει ολόκληρη την αλήθεια τη σωτηρία που όφυλα να εκφράσουν οι ενσαρκώσει. Ναι. 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 Δόξα τω Θεώ! Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκλήρωσαν το νόημα τη ενσαρκώση. Αμήν! Αμήν. Τώρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε όλοι. Δόξα ναι, ναι. Κατάλαβα. κατάλαβα. Δόξα το ναι. Θεό. Ναι. οι δύο ενσαρκώσει του Θεού είναι πραγματικά ουσιαστικές. Εάν δεν είχαμε ακούσει ναι. αυτή την κοινωνία σήμερα, δεν θα είχαμε ναι. καταλάβει την αλήθεια. Ναι, ναι. είναι υπέροχα. Δόξα στο Παντοδύναμο ναι. Θεό.